τη χαίρεσαι τόσο πολύ με αυτό το θέμα, αλλά okay. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα πολύ γρήγορο intro. Αυτή η περίεργη φάτσα είμαι. Το Νίξο Slack, τελευταία κουράζω πολύ με το React Suspense. Αυτό είναι το θέμα που παρουσιάζει κανονικά, αλλά δεν ήθελε ο κ. Παυλάκη, ήθελε Data Structures. Θα πω λίγα λόγια για την εταιρεία, γιατί τελευταία φορά ο κ. Χάιδος με μάλωσε που δεν είχα βάλει πολλά slide. Και από εκεί ξεκινάει και το θέμα ουσιαστικά. Ουσιαστικά η Logicea είναι ένα software house. Κυρίως γράφουμε custom πράγματα για πελάτες, on-demand software. Και τα areas είναι front-end, JBIs, analytics ή big data επηρεάζουν τη σημερινή παρουσίαση και integrations με εξωτερικά συστήματα. Ουσιαστικά είναι ένα service company, επειδή έχουμε κάνει με πολλούς αυτή που πέντε έπατα μια μικρή ανάλυση. Ξεκινήσαμε το 2013, είμαστε κάπου 30 άνθρωποι και αυξανόμαστε με αργούς ρυθμούς. Έχουμε γραφεία στην Ουάσιγκτον, στην Αμερική και στην Αθήνα εδώ. Τα projects που δουλεύουμε τελευταία είναι κυρίως Αμερική, με κάποιες μεγάλες εταιρείες εδώ στην Ελλάδα και σε αυτό το MENA area, Middle East και North Africa. Δεν είμαστε focus σε κάποιο industry, είναι πιο πολύ focus στο stack παρά στο τι projects δουλεύουμε. Και κυρίως είναι service company, το μοντέλο δεν είναι product, οπότε δεν υπάρχει κάποιο funding. Δουλεύει με βάση την παραγωγή. Οπότε ας μπούμε τώρα λίγο στο zoom. Θα κάνουμε λίγο ζέσταμα με λίγο ορολογία. Θα δούμε τι προβλήματα καλύπτουν αυτά τα probabilistic data structures, αλλά θα δούμε πρώτα λίγο τα data structures από μόνα τους. Και γιατί τα probabilistic λέγονται data structures. Όπως τα περισσότερα πράγματα, το terminology γύρω από αυτό το θέμα είναι πιο πολύπλοκο από το ίδιο το θέμα. Οπότε τείνουμε να μπερδευόμαστε με την ορολογία περισσότερο από όσο τελικά του αξίζει. Ένα abstract data type ουσιαστικά είναι ένα interface, είναι μια δομή το πώς θα θέλουμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα και τι operations θέλουμε να κάνουμε σε αυτά. Το RAIN είναι πολύ familiar σε όλους. Θέλουμε να θέτουμε elements σε συγκεκριμένες θέσεις, να τα κάνουμε replace, ανάγνωση, iterate. Ουσιαστικά και τα δύο πράγματα στη βιβλιογραφία κάνουν expression values, σχέσεις μεταξύ δεδομένων και operations που θέλουμε να κάνουμε πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Και η διαφορά είναι ότι τα data types είναι κυρίως το interface, είναι πόσο χρήσης αντιλαμβάνεται μια δομή. Ξέρουμε οι περισσότεροι ότι ένα set έχει unique values, γιατί αυτό είναι το interface του, αυτό έτσι θέλουμε να δουλεύει. Και το data structure είναι το ακριβές implementation, αν θα το κάνουμε με hash, αν θα το κάνουμε με λίστες, αν θα το κάνουμε με trees. Οπότε, ουσιαστικά, από ένα set περιμένουμε να έχουμε addition, deletion, δεν ξέρουμε σε ποια θέση θα πει το αντικείμενο, δεν κρατάει κάποιο order, ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το interface, αυτό χρειαζόμαστε, αυτό μας κάνει. Αντίστοιχα το map, η dictionary ή associative array, ανάλογα τις γλώσσες υπάρχουν διάφορα ονόματα, αλλά η ουσία είναι η ίδια, είναι ένα key value πραγμάτων. Οπότε βλέποντας αυτά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι χρειαζόμαστε διαφορετικούς τύπους δεδομένων και διαφορετικές υλοποιήσεις, γιατί αφενός business-wise έχουμε διαφορετικές ανάγκες, είναι αλλιώς να θες να φτιάξεις ένα ιστόγραμμα, είναι αλλιώς να θες να δείξεις ένα drop-down. Και από τη μεριά της υλοποίησης έχουμε διαφορετικούς περιορισμούς σε CPU, σε μνήμη, το πόσο γρήγορα θα γίνει ένα operation, τι ανάγκες έχουμε. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και ο λόγος να υλοποιούμε και διαφορετικά implementations για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά set implementations με διαφορετικά semantics όσο προς το performance. Αν δούμε ένα μικρό παράδειγμα, έστω ότι έχουμε μια βάση χρηστών. Άμα θέλουμε αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν, αν θέλουμε να δείξουμε ένα ιστόγραμμα, χρειαζόμαστε μια δομή που θα μας έχει τη λογική δύο διαστάσεων με ένα key value που θα το μετατρέψουμε σε ένα διάγραμμα. Αν θέλουμε να δείξουμε ένα drop-down, χρειαζόμαστε κάτι πιο μονοσήμαντο, τις περισσότερες φορές μπορεί να γίνει και πιο πολύπλοκο. Το θέμα είναι ότι το ενδιαφέρον με αυτά τα δύο παραδείγματα είναι ότι πέρα από τη δομή που θέλουμε τα δεδομένα, θέλουμε και τα ίδια τα δεδομένα. Χρειαζόμαστε τα δεδομένα για να δείξουμε ένα ιστόγραμμα.
και χρειαζόμαστε και τα δεδομένα για να δείξουμε ένα drop-down. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μας ενδιαφέρουν τα δεδομένα, όπως είναι αυτή. Είναι ένα σενάριο από τον Chrome, πολύ απλοποιημένο, ο οποίος έχει την ανάγκη να έχει ένα set από vulnerable URLs και όταν ο χρήστης πάει να κάνει navigate σε ένα από αυτά, να ξέρει αν το URL υπάρχει σε αυτή τη βάση και αν υπάρχει, στην πραγματικότητα, αν υπάρχει το URL, αν είναι vulnerable, θα πάει να κάνει ένα check να δει αν όντως είναι κακό URL, ένα expensive check, αλλά θέλει έναν γρήγορο τρόπο να κοιτάξει αν κάτι είναι προβληματικό. Στην πραγματικότητα, δεν τον νοιάζει να ξέρει εκείνη τη στιγμή όλα τα URLs. Δεν θα τα δείξει πουθενά. Δεν θα μπει πουθενά να μπει στο browser, δείξε μου τη λίστα με τα URLs που έχεις. Αυτό που τον νοιάζει είναι να μπορεί να απαντήσει αυτό το has. Ένα παραδοσιακό set με ένα εκατομμύριο entries σαν αυτά ή με κάποια emails είναι της τάξης των 55 MB στη μνήμη. Είναι ένα expensive πράγμα, 55 MB για να κάνω απλά ένα check σε ένα browser ο οποίος έχει να κάνει άλλο ένα εκατομμύριο πράγματα, είναι κάτι αρκετά μεγάλο. Οπότε αυτό μας φέρνει στην ανάγκη να δούμε αν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κάνουμε αυτό το πράγμα, πολύ πιο φτηνός όσον αφορά τη μνήμη και ίσως με κάποιους περιορισμούς που μπορούμε να επιβιώσουμε. Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό που λέγεται Bloom Filters. Και εδώ θέλω να ρωτήσω πόσοι έχετε δει αυτά τα probabilistic data structures, πόσοι έχετε ξανακούσει αυτόν τον όρο και τέλεια. Πολύ λίγοι. Χαίρομαι γιατί είναι entry level, δηλαδή θα βαρεθείτε μάλλον. Τα bloom filters ουσιαστικά απαντάνε αυτή την ερώτηση, κατά πόσο ένα element υπάρχει σε ένα set, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι περιέχει το ίδιο το set μέσα. Και αυτό το κάνει με ένα σφάλμα, το οποίο μαθηματικά αποδεικνύεται ότι έχει ένα ανώριο. Και εκεί είναι και όλη η δυσκολία, θα συζητήσουμε καθόλου για τις μαθηματικές αποδείξεις των πραγμάτων. Όποιος θέλει να το ψάξει, θέλω πάρα πολύ να μου πει για μένα πώς αποδεικνύονται ακριβώς αυτά τα πράγματα. Είναι σίγουρα ενδιαφέρον πάντως. Ένα επίσης ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι τα Bloom Filters είναι ένα paper που είναι γραμμένο το 1970. Οπότε, πολύ, πολύ πιο πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιείται στην mainstream πληροφορική. Βέβαια, υπάρχουν πολλά optimizations μετά, αλλά η βασική ιδέα ήταν εκεί. Οπότε, πώς αυτό το πράγμα μεταφράζει το προηγούμενο πρόβλημα. Ουσιαστικά, αυτό που κάνει όντως ο Chrome είναι ότι την ώρα που θα κάνει build το browser, θα χτίσει αυτό το Bloom Filter. Θα το κάνει embed μέσα στο installation και θα το μεταφέρει τη στιγμή που κάνεις το installation τοπικά. Και μπορεί και στα updates να ενημερώνεται. Και αυτό που θα κάνει είναι ένα check την ώρα που ο χρήστης θα πάει να κάνει όντως κάποιο navigation για το κατά πόσο το URL που θέλω να πάω μπορεί να είναι προβληματικό. Αν το Bloom Filter το απαντήσει μπορεί να είναι προβληματικό, επειδή υπάρχει ένα σφάλμα και δεν θέλει να πάρει αυτό το ρίσκο ο Chrome, θα πάει να κάνει ένα actual check, ένα ακριβό check. Αλλά θα το κάνει μόνο για αυτά τα οποία μπορεί να είναι προβληματικά. Θα το αποφύγει για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Οπότε μπορεί να γλιτώσει το 90% των checks, όσα είναι αναλογικά τα vulnerable προς καθαρά sites, τέλος πάντων, στο ίντερνετ. Ένα πινακάκι που δείχνει χαρακτηριστικά τις διαφορές μεγέθη μεταξύ ενός Bloom Filter και ενός set είναι το συγκεκριμένο, το οποίο μας δείχνει ότι για 1 εκατομμύριο εγγραφές μπορούμε από τα 55 MB να πέσουμε στο 1,8. Ουσιαστικά απαντάμε κάτι χωρίς να ξέρουμε αυτό το κάτι που έχουμε, με ένα trick. Και αυτό το trick πλησιάζει πάρα πολύ τη λογική της μαγείας. Στην πραγματικότητα, στείνεται μια σκηνή για κάτι που θεωρείς αφύσικο να γίνεται, αλλά γίνεται. Πάμε λίγο πώς δουλεύει απλοϊκά. Η ιδέα για τα Bloom Filters είναι ότι έχουμε έναν αριθμό από bits. Binary 0-1 είναι οι τιμές που παίρνουμε εδώ, δεν είναι δεκαδικές. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 10, δεν είναι απαραίτητα 10. Υπολογίζονται συνήθως από το πόσα δεδομένα θέλουμε να αποθηκεύσουμε στο Bloom Filter.
Και μαζί με, με αυτά τα bits έχουμε έναν αριθμό από hash functions. Διαφορετικά hash functions. Πρέπει να παράγουμε διαφορετικό output. Παρ' όλα αυτά, πάλι η θεωρία δείχνει ότι αν έχω ένα ή δύο hash functions μπορώ να παράξω όσα θέλω και να είναι τελείως ανεξάρτητα στατιστικά. Πόσοι ξέρετε τι είναι το hash function? Δεν έχω κανένα σχέδιο να το εξηγεί, οπότε είναι καλό που δεν μου. Η ιδέα λοιπόν εδώ είναι ότι θα πάρουμε ένα input, θα το περάσουμε από όλα αυτά τα hash functions. Αυτά τα hash functions θα μας δείξουν κάποιες θέσεις. Θα μπορούσαμε να παίρνουμε το τελευταίο byte, να το κάνουμε ένα module και πάλι να παίρνουμε μια θέση για το κάθε όνομα. Αλλά επειδή θέλουμε μια στατιστική ανεξαρτησία, γιατί αν σε ελληνικά όνομα τα πάρετε τον τελευταίο χαρακτήρα για να βγάλετε τη θέση, τότε το σίγμα θα μονοπολίσει πάρα πολύ τα δεδομένα σας. Οπότε θέλουμε το hashing για να μπορέσουμε να είμαστε σε ένα στατιστικά ανεξάρτητο χώρο. Και θα πάμε σε αυτές τις θέσεις και θα γυρίσουμε αυτά τα bits από 0 σε 1. Θα βάλουμε κι άλλο ένα στοιχείο σε αυτό το set. Είναι το πιο formal username. Αυτό να μπαίνω σε κανένα Slack που είναι πιο εταιρικό, με μαλώνουν με το Mail, οπότε αναγκάζομαι να βάζω κάτι. Και θα πάμε να κάνουμε λίγο κάποια tests. Θα πάμε να τσεκάρουμε αν η τιμή Aggelos Kappa υπάρχει σε αυτό το set. Το οποίο είναι μια ακριβώς ανάποδη διαδικασία. Περνάμε πάλι το element που θέλουμε να ελέγξουμε από τα ίδια hash functions, μας δίνει τις θέσεις και αν αυτές οι θέσεις είναι άσοι, τότε πάει να πει ότι αυτό το στοιχείο μπορεί να είναι σε αυτό το set. Έχει μια μεγάλη πιθανότητα να είναι. Μπορεί και να μην είναι, όμως, γιατί υπάρχουν collisions στα hashes, οπότε μπορεί ένα άλλο element ή πολλά άλλα elements, ανεξάρτητα να έχουν κάνει άσους αυτά τα fields. Οπότε εδώ είναι ένα maybe yes, πάντα στο yes είναι αυτή η απάντηση, και το συγκεκριμένο είναι ένα true positive, γιατί όντως έχουμε βάλει αυτό το element πριν. Υπάρχει όμως πιθανότητα να έρθει ένας άλλος user. Έχω χρησιμοποιήσει δύο διά nicknames από παιδιά από τη δουλειά, ελπίζω να μην μαλώσουν. Για παράδειγμα, ο Νίκος όντως και αυτός κάνει map στις ίδιες θέσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν τον είχαμε βάλει σε αυτό το set. Οπότε είναι η περίπτωση που έχουμε ένα false positive. Αν τσεκάρουμε τον Κλειάνθη, που είναι ο κύριος Κόρτος στο Slack, μας πάει σε ένα... Το ένα bit κάνει map στην ίδια θέση, το άλλο hash function κάνει map σε ένα bit το οποίο είναι ακόμα 0. Αυτό μας δείχνει ότι σίγουρα δεν είναι μέσα σε αυτό το set. Και εδώ έρχεται ένα μεγάλο avantage στα Bloom Filters, που λένε δεν υπάρχουν false negatives. Άμα μας πει το Bloom Filter ότι δεν υπάρχει, σίγουρα δεν έχει μπει. 100%. Δεν υπάρχει error σε αυτό. Το error αφορά μόνο false positive περιπτώσεις. Εδώ υπάρχουν κάποια μικρά μαθηματικά, γιατί ουσιαστικά η όλη η ιστορία σας στο πράγμα είναι να διαλέξουμε τον αριθμό από τα bits και τον αριθμό από τα hash functions. Και σαν user experience στα libraries προτιμούν να μας δίνουν έναν τρόπο να πούμε πόσα elements θέλουμε να βάλουμε και τι αποδεκτό σφάλμα θέλουμε να έχουμε. Και ουσιαστικά, αν έχουμε θέσει αυτά τα δύο, μπορούμε να παράξουμε το μη και το κάπα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο site που είναι JavaScript Calculator για Bloom Filter Parameters, από εκεί είναι για αυτά τα functions. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι ουσιαστικά κάποια numbers τα οποία καλύπτουν αυτά τα μεγέθη που έχουμε αριστερά. Για 10 elements μας φτάνουν 82 bits και 6 hashes. Για 100 elements μας φτάνουν 715 bits και 6 hashes, μέχρι που για 10 εκατομμύρια elements θέλουμε αρκετά. Ένα ενδιαφέρον είναι τα hashes παραμένουν πάντα 6, γιατί τα hashes εξαρτώνται μόνο από το error. Από τη στιγμή που το error είναι 2%, τα hashes θα παραμένουν πάντα 6. Αν πειραματιστούμε λίγο με το σφάλμα, το μικρύνουμε ή το μεγαλώσουμε, αλλάζει και ο αριθμός των απαιτούμενων hash functions. Ένα επίσης ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι από την μεριά της υλοποίησης είναι ότι τα hash functions μας διαφέρει να είναι ασφαλή κρυπτογραφικά ή να πλησιάζουν τη λογική του SHA ή του MD5. Θέλουμε πολύ γρήγορα hash functions που να προσπαθούν να είναι απλά στατιστικά ανεξάρτητα. Και είναι σημαντικό κομμάτι γιατί
τρέχουν πολλά θα σπάξουν συνέχεια, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να επηρεάσουν αρκετά το performance. Πάμε να δούμε μερικά use cases για τα Bloom Filters. Η Akamai τα χρησιμοποιεί για τα λεγόμενα One Hit Wonders. Όταν κάποιος μπαίνει πρώτη φορά σε ένα site και δεν τον έχει ξαναδεί, του δίνει λίγο έτοιμο περιεχόμενο, χωρίς να προσπαθήσει να κάνει κάποιο personalization βαρύ και να αρχίσει να κάνει look-up στη βάση που ξέρει ότι δεν θα βρει τίποτα τελικά, γιατί είναι η πρώτη φορά. Και μόνο όταν μπει δεύτερη φορά αρχίζει να σου δίνει πιο ακριβές περιεχόμενο. Το Medium το χρησιμοποιεί στο personalization των χρηστών, ώστε όταν περνάει από τη βάση και σου βγάζει το stream με τα άρθρα που σε ενδιαφέρουν, να μπορεί πολύ εύκολα να πει ποια έχεις δει για να μην σου ξαναδίνει να διαβάσει όλα τα ίδια. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι να αποφύγουμε lookups, είτε αυτό είναι σε storage engines τύπου Cassandra, HBase, να μην άμα μου έρθει ένα ερώτημα για κάτι το οποίο δεν είναι στο Bloom Filter, τότε δεν είναι ούτε στο δίσκο. Δεν χρειάζεται να πάω να κάνω seek το δίσκο για να ψάξω να δω αν υπάρχει αυτό το record. Δεν υπάρχει σίγουρα. Ο Chrome αντίστοιχα το κάνει για το check που είδαμε νωρίτερα. Και στην πραγματικότητα τα use cases είναι, δεν υπάρχει κάποιο όριο, δεν υπάρχει κάποιο bound. Ανάλογα το πρόβλημα, μπορείτε να φανταστείτε πού μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ανάλογα την περίπτωση. Αυτά ήταν το intro για τα Bloom Filters. Τα Bloom Filters είναι αρκετά απλά. Η απόδειξή τους έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά σαν χρήση και σαν εξήγηση είναι τόσο απλό όσο αυτό. Είναι για πρωινό ουσιαστικά. Πάμε να δούμε μια δεύτερη περίπτωση, η οποία έχει να κάνει με analytics. Περισσότερο είναι το πιο συχνό use case. Ουσιαστικά, αν κρατήσουμε μια βάση δεδομένων από page views, θα μπορούσα να έχουμε ένα timestamp, μια IP και ένα page και θα μπορούσαν για μια μέρα να είναι πραγματικά πολλά. 10 million ίσως να είναι και μικρό νούμερο. Το συγκεκριμένο παράδειγμα, για να χτίσουμε ένα set που να έχει όλους αυτούς τους visitors, θέλει περίπου 450 MB σε μνήμη. Προφανώς δεν θα το πάμε στη μνήμη, θα πρέπει να ρωτήσουμε μια βάση δεδομένων, οπότε θα κάνουμε seek, θα πρέπει να χτίζουμε indexes, θα πρέπει να συντηρούμε. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ πολύπλοκο για να βγει απλά ένα νούμερο στο Google Analytics, ένα νούμερο που λέει 45. Υπάρχουν άλλα 100 πράγματα να βγουν σε αυτήν την οθόνη. Οπότε και εκεί συνήθως υπάρχει η εξής έκπτωση που θέλουμε να κάνουμε. Πάλι θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε όλο αυτό το size και ας έχουμε και ένα σφάλμα. Unique users είναι, ένας manager θέλει να τους ακούσει και 10% έξω να πέσει πλέον λόγος, σε περισσότερες περιπτώσεις είναι ok και θα πέσουμε πολύ πολύ περισσότερο μέσα. Καλά, ναι. Ήταν πριν η κουβέντα. Δεν ανοίγω μάλλον. Λοιπόν, μια λύση σε αυτό είναι το λεγόμενο HyperLogLog. Τα ονόματα είναι αστεία για τα συγκεκριμένα structures, δεν ξέρω πώς θα φανταζόντουσαν. Η ιδέα είναι ότι ακριβώς αυτό το HyperLogLog ουσιαστικά απαντάει τον αριθμό των distinct elements μέσα σε ένα set. Πάλι με ένα σφάλμα το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι bounded. Το ενδιαφέρον με το HyperLogLog είναι ότι ουσιαστικά ξεκινάει το 1985. Έχει ένα δεύτερο iteration το 2003 που γίνεται log-log και έχει ένα hyper-log-log το 2007. Και υπάρχει κάποιο ενδιάμεσα ένα super-log-log, αλλά δεν χρειαζόταν στην παρουσίαση. Πάλι να το δούμε λίγο σαν χρήση πρώτα. Η ιδέα είναι ότι μπορούμε να χτίσουμε αυτό το hyper-log-log πάλι μία φορά, να το κρατήσουμε και να απαντάμε και να το έχουμε στη μνήμη και να συνεχίζουμε να απαντάμε και να το κάνουμε update στη μνήμη. Και αυτό το πράγμα να είναι κοντά στα 4,1 kilobyte με ένα 3% σφάλμα. Θα μπορούσαμε, άμα έχουμε διάθεση, να το φτάσουμε στην τάξη των 15-20 kilobyte, να έχουμε σφάλμα κάτω από το 1%. Εδώ η διαφορά σε φρήμη είναι τρομακτική σε σχέση με Bloom Filter. Δηλαδή, είμαστε από τα 350 MB στα 4 KB. Η τάξη μεγέθους είναι τρομακτικά χαμηλότερη. Για να δούμε μια εικόνα από κάποια αποτελέσματα, τα sizes, τα sets
είναι πάνω κάτω αυτά που είδαμε και πριν για το Bloom Filter, επειδή έβαλα τα elements χρησιμοποιώντας το Faker, τέλος πάντων, ένα library που παράγει random δεδομένα. Αυτό μέχρι 1000 όντως έβγαζε 1000 unique τιμές, από τα 10.000 και πάνω άρχιζε να πέφτει, ακόμα και στα πραγματικά δεδομένα, αλλά το ενδιαφέρον είναι στα estimations του HLL. Ουσιαστικά τα νούμερα είναι πάρα πολύ κοντά και δεν τσέκαρα ακριβώς συγκεκριμένη υλοποίηση πόσο καλή είναι. Το συγκεκριμένο set από νούμερα βγαίνει από ένα node HLL library που ουσιαστικά είναι wrapper για ένα native, αλλά υπάρχει και ένα JS HLL για όσους θέλετε να πειραματιστείτε με την JavaScript, το οποίο είναι το JavaScript example και όλη η υλοποίηση είναι γραμμένη σε JavaScript. Και ουσιαστικά για κάποιες τάξεις μεγέθους και σε κάποια runs δεν πέρασε ούτε το 1% του σφάλμα, το οποίο γενικότερα είναι αρκετά αποδεκτό για πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να μετρήσουμε το ταμείο μας. Θέλουμε απλά να δούμε μια αίσθηση της τάξης μεγέθους, πόσοι ήταν οι επισκέπτες σε ένα site, δεν είναι η ακρίβεια το ζητούμενο. Και εδώ είναι ένα φοβερό illusion το συγκεκριμένο. Πάλι λίγο μας προκαλεί πώς γίνεται σε 4,1 kilobyte να απαντάω κάτι που χρειάζομαι μισό γίγα διαφορετικά. Η ιδέα είναι ότι αυτό το πράγμα βασίζεται στατιστικά στη λογική του κέρματος. Έχω δύο τιμές, η πιθανότητα να έρθει η κορώνα είναι 50%. Η πιθανότητα να έρθουν δύο κορώνες είναι 50%. Η πιθανότητα να έρθουν 7 κορώνες συνεχόμενες είναι 7 επί 50%. Ουσιαστικά, κάποιος μας πει ότι έχω φέρει 7 κορώνες συνεχόμενες, μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχει ρίξει το κέρμα 2 στην 7η φορές. Φυσικά αυτό είναι τρομακτικό να το χρησιμοποιήσουμε έτσι όπως είναι. Έχει ένα τεράστιο variance, οπότε υπάρχει περίπτωση ο άλλος να φέρει την πρώτη φορά κατευθείαν 7 και εμείς να θεωρούμε ότι έχει ρίξει το ζάρι 2 στην 7η, το οποίο είναι τρομακτικό λάθος. Και ουσιαστικά αυτοί οι αλγόριθμοι βασίζονται πάνω σε αυτή την ιδέα και προσπαθούν στατιστικά να μειώσουν αυτό το σφάλμα και αυτό το variance, να δημιουργήσουν buckets και averages από estimations, που στο τέλος το σφάλμα θα είναι bounded σε ένα συγκεκριμένο όριο. Πάμε λίγο να καούμε. Λοιπόν, η ιδέα στο HyperLogLog είναι ότι έχουμε ένα array από m νούμερα. Αντί λοιπόν να κρατάμε τον αριθμό των κορωνών, ας το γυρίσουμε σε 0 και 1, αντί να κρατάμε τον αριθμό του πόσα 0 και 1 είδαμε συνεχόμενα σε μία τιμή, βάζεις τιμές, usernames και βλέπεις σε binary μορφή πόσα μηδενικά έχουν στην αρχή. Το JMike μπορεί να έχει 3, το δικό μου μπορεί να έχει, δεν θυμάμαι, θα δούμε μετά, είναι actual hash. Οπότε αντί να κρατάμε μία τιμή που είναι το maximum, κρατάμε πολλές τέτοιες τιμές. Και για κάθε input, πάμε και ενημερώνουμε την τιμή σε ένα συγκεκριμένο position. Θα δούμε πώς φτάνουμε στο position με ένα εύκολο διαγράμμα πιο μετά. Οπότε έχουμε κρατήσει στην πορεία ένα array από 16 τιμές, ας πούμε, στις οποίες συνεχώς βάζουμε τη μέγιστη σειρά από μηδενικά που έχουμε δει, που ουσιαστικά είναι το αντίστοιχο με τις κορώνες που λέγαμε πριν. Και αν σε αυτό το πράγμα πάρουμε το average, τότε θα έχουμε τα distinct elements με ένα σφάλμα 1,3 προς τον αριθμό των buckets. Αν τα buckets είναι 1024, do the math, είναι κάπου 0,04% το error. Αν τα buckets είναι 16, προφανώς είναι μεγαλύτερο. Μέχρι το τρίτο point ήμασταν στο λεγόμενο log-log. Η ιδέα του hyper-log-log και του super-log-log ήταν να κάνουμε δύο ακόμα improvements. Το ένα είναι να βάλουμε ένα συγκεκριμένο factor, ένα magic number, το οποίο ουσιαστικά κάνει correct λίγο το στατιστικό bias σε κάποιες πράξεις και αυτό κατευθείαν μειώνει το σφάλμα στο 1,04. Και σαν να μην φτάνει αυτό, αν αντί για average βάλουμε τον αρμονικό μέσο των τιμών, πέφτει κι άλλο το σφάλμα στο 1,03. Και κάπου εκεί σταματάει, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Υπάρχουν πολλές βελτιώσεις στο HyperLogLog που νομίζω, αν κάποιος έχει καλύτερη εικόνα, με διορθώνει,
βελτιώνουν πάρα πολύ το storage του και το efficiency του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που βελτιώνει το σφάλμα. Και στο τέλος έχουν και κάποια conditions, γιατί ο αλγόριθμος αυτός δεν δουλεύει καλά για πολύ λίγες τιμές. Αν σε ένα HyperLogLog βάλουμε 3 τιμές και το πούμε πόσες έχουμε βάλει, θα μας πει περίπου 12. Οπότε υπάρχει για κάποια μικρά όρια και για κάποια πολύ μεγάλα όρια υπάρχει ένα correction που είναι μέσα στον αλγόριθμο. Πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη. Ουσιαστικά, αν περάσουμε 3 τιμές και παράξουμε το SHA hash τους και πάρουμε τα πρώτα bits του, δεν χρειαζόμαστε όλο το 128 byte length, προκύπτει κάτι τέτοιο. Είναι πραγματικά αυτά τα χάσεις, δεν είναι τα πρώτα bits, αλλά είναι πραγματικά. Οπότε, όντως, για το element Mechiel θα έχουμε αυτό το output και αυτό το output το αναλύουμε ως εξής. Για 16 buckets χρειαζόμαστε 4 bits, τα 4 πρώτα, από τα οποία παίρνουμε τη θέση στο bucket που θα πάμε να βάλουμε την τιμή. 2 στην τετάρτη 16, άρα τα πρώτα 4 μας δίνουν ουσιαστικά το index που θα πάμε να χτυπήσουμε εδώ πέρα. Το να παίρνουμε ένα κομμάτι του hash και να το χρησιμοποιούμε για indexing και είναι μια τεχνική που λέγεται stochastic averaging και στην πραγματικότητα, στατιστικά, θεωρητικά, στα μαθηματικά, θα θέλαμε να έχουμε πολλά hash functions, αλλά επειδή αυτό είναι πολύ αργό, πετυχαίνουμε αυτό το πράγμα με το να σπάμε ένα μεγάλο hash σε κομμάτια. Το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να μετράμε όντως τα 0 σε σειρά. Στην πραγματικότητα, στο paper, αυτό που λέει είναι ότι μετράμε τη θέση του πρώτου άσου. Η θέση του πρώτου άσου σημαίνει ότι μέχρι εκείνο το σημείο είχαμε μηδενικά. Οπότε εδώ η θέση του πρώτου άσου μας δίνει το νούμερο που θα πάμε και θα βάλουμε στο bucket. Τα υπόλοιπα στοιχεία όλα δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου. Όταν πάμε να βάλουμε την τιμή, αν υπολογίσαμε για αυτό το στοιχείο, αυτή την τιμή, αν ένα άλλο στοιχείο έχει το ίδιο index, πρέπει να μπει στο ίδιο index και η τιμή του είναι 3, θα πρέπει πριν βάλουμε την τιμή να κοιτάξουμε την τιμή που έχει μέσα και να βάλουμε πάνω τη μεγαλύτερη. Αν κάτι άλλο δηλαδή κάνει resolve στην ίδια θέση και η τιμή του είναι 3, έχει ένα λιγότερο μηδενικό στην αρχή, πάλι 4 θα παραμένει το κελί. Οι υπόλοιποι είναι για τον core του ουσιαστικά πάμε στην τέταρτη θέση και η θέση που είναι ο άσος είναι η δεύτερη. Είναι one index όλες οι τιμές. Και το Aggelos K ουσιαστικά κάνει resolve στην πέμπτη θέση και έχει τιμή 5 για τον πρώτο άσο που συναντάει. Τώρα, έχοντας αυτό το πινακάκι, ουσιαστικά έχουμε ένα array. Μόνο αυτό χρειάζεται να έχουμε σε μνήμη, τίποτα άλλο. Έχοντας όμως αυτό το array, ουσιαστικά χρειάζεται να κάνουμε κάποιες πράξεις, οι οποίες λένε το εξής. Για να βρούμε το νούμερο, παίρνουμε τον αρμονικό μέσο αυτών των 16 αριθμών, τον πολλαπλασιάζουμε με το 16 που είναι ο αριθμός από τα buckets που έχουμε επιλέξει, συν ένα magic number. Επί ένα magic number. Θα δούμε αυτό το magic number πώς προέρχεται. Το αναλύει αρκετά καλά το ίδιο το paper. Και μετά γίνονται κάποια corrections. Αν αυτή η τιμή είναι μικρή, αν το cardinality που έχουμε διαλέξει είναι αρκετά μικρό, είναι μικρό από 2,5 φορές το 16 που είναι τα bucket μας, κάνουμε απλά έναν άλλο τύπο και αν υπάρχουν και μηδενικά στα buckets. Και αντίστοιχα, αν η τιμή είναι πολύ μεγάλη, κάνουμε απλά μια επεξεργασία σε αυτό το estimated value. Αλλιώς, για όλες τις ενδιάμεσες τιμές, αυτό που υπολογίσαμε από τον αρχικό τύπο είναι αυτό που δίνουμε στον χρήστη σαν απάντηση για το cardinality. Αν το δούμε αυτό με συγκεκριμένα νούμερα, το estimated value εδώ είναι όντως 12.04, και όντως είναι πολύ foul, δηλαδή έχουμε βάλει 3 τιμές και η απάντηση είναι 12. Και ο λόγος είναι ότι είναι πολύ μικρά τα 3 νούμερα για να μας απαντήσει σωστά ο αλγόριθμος. Παρ' όλα αυτά, αν μπούμε σε αυτό το condition για τα small numbers, που το cardinality μας δίνεται από αυτό τον τύπο,
Η απάντηση είναι 3,32. Είναι αρκετά accurate. Και μάλιστα πολλές υλοποιήσεις πάνε και ένα βήμα πιο πέρα και για τα πρώτα 10, 20, 30 elements τα κρατάνε όντως στη μνήμη, τα κρατάνε ολόκληρα. Οπότε σου απαντάνε χωρίς κανένα σφάλμα και μόλις φύγεις από τα 30 νούμερα, το καθαρίζουν και πάνε στη στατιστική προσέγγιση. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι από το paper. Θα κάνουμε ένα τέμα, διαβάσουμε. Αυτό δεν είναι απόδειξη, είναι απλά η περιγραφή του προγράμματος με μαθηματικά terms. Με το που το δούμε όλοι, εγώ πρώτος φεύγω σφαίρα, παρόλα αυτά είναι ό,τι είπαμε πιο πριν, τρομακτικά ξεκάθαρο και απλό. Πιο κάτω που αρχίζει τις αποδείξεις, εκεί φεύγουμε. Η ιδέα λέει ότι έχουμε ένα hash function, το οποίο παίρνει δεδομένα από το domain, το αλφαρυθμητικό το δικό μας, γράμματα, αριθμοί, και παράγει μια διαδική τιμή, clear είναι για hash. Έχουμε μια συνάρτηση που της δίνουμε ένα value διαδικό και μας γυρνάει το position που είναι το πρώτο bit, clear επίσης, και μας έχει και παραδείγματα. Για το συγκεκριμένο θα επιστρέψω 4. Κάνει define μια σταθερά που λέει ότι αν το μη, ο αριθμός των buckets δηλαδή είναι 16, η σταθερά είναι αυτή, αν είναι 32 η σταθερά είναι αυτή, αν είναι 64 η σταθερά είναι αυτή, από 128 και πάνω η σταθερά υπολογίζεται ως προς τον αριθμό των buckets. Πάλι simple και μετά αρχίζει η λογική του προγράμματος, η οποία λέει ότι έχουμε ένα input που είναι το set μας, για μας το set πριν ήταν τα 3 usernames. Κάνουμε assume 16 buckets, άρα 2 στην τετάρτη. Ξεκινάμε ένα array που έχει απλά 16 τιμές, όλες είναι στο 0. Και λέει ότι για κάθε value αυτού του set που ήρθε, για κάθε username δηλαδή, θα παράξουμε το hash του, θα πάρουμε τα πρώτα bits από το 1 έως το b, τα πρώτα 4 που ουσιαστικά γεμίζουν αυτό το array, σε μία μεταβλητή, θα πάρουμε όλα τα υπόλοιπα, και θα πάμε στη θέση J του array που την υπολογίσαμε εδώ και θα βάλουμε το max της τιμής που έχει τώρα ή του first bit που υπολογίσαμε. Και μετά θα εφαρμόσουμε τον τύπο που είπαμε πριν, τον αρμονικό μέσο επί τον αριθμό των buckets επί τη σταθερά. Και στο τέλος λέει ότι αν η τιμή που υπολογίσαμε είναι μικρή, τότε εφάρμοσε αυτόν τον τύπο. Αν η τιμή είναι πολύ μεγάλη, εφάρμοσε αυτό το correction, αλλιώς γύρνα το estimation όπως υπολογίστηκε. Ο μόνος λόγος που βάλα αυτό το slide είναι ότι σαν implementers ενός data structures συνήθως τα directions είναι αρκετά clear για το τι πρέπει να κάνουμε. Αν πάτε να υλοποιήσετε κάποιο structure που θα βρείτε σε ένα paper, θέλει λίγο επιμονή γιατί εκ πρώτης είναι φοβιστικό. Στην πορεία όμως δεν είναι καθόλου φοβιστικό. Αυτό που είναι φοβιστικό είναι να φτιάξεις αυτό το structure, να σκεφτείς όλη αυτή τη διαστροφή που χρειάζεται για να φτάσεις σε αυτό το πράγμα και να αποδείξεις ότι το σφάλμα είναι αποδεκτό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αν είδατε τα 3 papers, ένας κύριος, ο Φιλίπ Φλαζορέ, ήταν involved και στα 3. Δυστυχώς πέθανε πρόσφατα. Ήταν φοβερή μορφή. Το background είναι μαθηματικό προφανώς. Και αν πάμε να το υλοποιήσουμε αυτό το πράγμα τώρα που είδαμε. Πάλι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά ουσιαστικά είναι ένα απλό σε βήματα πρόγραμμα. Έχουμε το configuration μας είναι ουσιαστικά πόσα buckets θα έχουμε και είναι η δύναμη ως προς το 2. Εδώ έχουμε τους registers όπως τους υπολογίσαμε. Υπολογίζουμε τις σταθερές μας, τα small, αν είναι μικρό το factor, το νούμερο ή αν είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, τα κριτήρια. Και όλο το υπολογίζουμε αριθμό των μηδενικών και το sum. Το sum ουσιαστικά είναι για να υπολογίσουμε το harmonic mean. Υπολογίζουμε το cardinality και μετά τσεκάρουμε αν είμαστε στο πολύ μικρό όριο, κάνουμε απλά για αυτόν τον τύπο. Αν είμαστε στο πολύ μεγάλο όριο, κάνουμε τη διόρθωση. Αλλιώς γυρνάμε το cardinality όπως ήρθε. Καμία τρομακτική ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν λίγο, ειδικά αν τα κάνεις σε JavaScript αυτά τα πράγματα, θέλουν λίγο προσοχή τα μαθηματικά. Το log function στη JavaScript στην πραγματικότητα είναι με βάση το ε, είναι ln, οπότε εκεί έφαγα λίγο χρόνο να καταλάβω γιατί δεν ταιριάζουν τα νούμερα. Παρ' όλα αυτά, αυτό βασίζεται και σε μια υλοποίηση που έχουν κάνει αυτό το JavaScript HLL που σας είπα πριν, οπότε με βοήθησε πάρα πολύ να έχω μια καθοδήγηση.
Και το cardinality που υπολογίζει είναι αυτό που είδαμε και πριν από τους τύπους. Use cases. Το νούμερο ένα παράδειγμα για HyperLogLog είναι ουσιαστικά Unique Visitors Analytics. Ένα πράγμα που το χρησιμοποιήσαμε και η πρώτη φορά που το είδα ήταν κάπου το 2014-2015 που θέλαμε να βγάλουμε κάποια unique στατιστικά σε ένα game για κάποιους χρήστες και ήταν ένας πάρα πολύ φθηνός τρόπος να το υπολογίσουμε για κάθε χρήστη και να το αποθηκεύουμε στη βάση και να είναι απλά 4 κιλομπάιτ για κάθε χρήστη. Το record count estimation σε πάρα πολλά storage engines μπορεί να σου δώσει μια πολύ γρήγορη απάντηση για το πώς είναι τα αποτελέσματα. Και άμα θες να δεις κάτι ακριβές, να πας σε ένα ακριβό operation. Ένα τρομακτικό πράγμα που ενεργοποιεί το HLL είναι ότι πολλές φορές τα δεδομένα και όταν είμαστε integrators δεν τα έχουμε. Στην πραγματικότητα είμαστε ένας proxy μεταξύ ενός συστήματος και ενός άλλου συστήματος και από εμάς περνάει απλά το traffic. Και συνήθως μπορεί να έρθουν να μας ρωτήσουν στοιχεία για αυτό το traffic τα οποία δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Δηλαδή, αν εγώ είμαι απλά ένας proxy, δεν ξέρω πόσοι χρήστες περάσαν από μένα γιατί δεν τους κρατάω. Περνάνε. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να τους κρατήσω. Αλλά και πάλι θα ήταν πολύ ακριβό για μένα να τους κρατήσω. Δηλαδή δεν θα μου έκανε έτσι κι αλλιώς. Μπορώ να έχω ένα HLL και τα streams που έρχονται να περνάνε όλα από εκεί και αυτό να μου δώσει μια εικόνα για το πόσα unique elements περάσαν από αυτό το stream. Και πάλι τα όρια είναι πολύ θολά ότι ο καθένας βρει σαν use case το χρησιμοποιεί. Οπότε αυτά ήταν και το HLL, με λίγο παραπάνω implementation. Τώρα, ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα που η αλήθεια δεν πρόλαβα να το πάω στην παρουσίαση, αλλά είναι αρκετά χρήσιμο, είναι ότι η αλήθεια είναι ότι και τα Bloom Filters και το HLL υλοποιούν και κάποια παραπάνω operations, δηλαδή μπορείς να κάνεις union και intersection μεταξύ δύο διαφορετικών Bloom Filters. Αντίστοιχα, το HyperLogLog υποστηρίζει και αυτό να κάνεις union, δηλαδή τα unique, τα δικά μου με τα unique του Δημήτρη, να τα βάλουμε σε ένα καινούριο HLL και να μας πει πόσα είναι τα unique μεταξύ μας. Ειδικά για τα Bloom Filters, το union, αν θυμάστε, επειδή είναι 2-bit arrays, είναι απλά ένα XOR. Υπάρχουν κάποια limitation ως προς τα σφάλματα, δηλαδή για το union, το σφάλμα θα είναι το μέγιστο σφάλμα ενός εκ των δύο Bloom Filters, ενώ αν το φτιάχνεις από την αρχή θα είχες πολύ χαμηλότερο. Αντίστοιχα για το HLL υπάρχει εκεί ένα limitation που λέει ότι τα δύο HLLs πρέπει να έχουν οι ίδιες παραμέτρους. Δεν μπορείς να φτιάξεις, να ενώσεις HLLs από διαφορετικό configuration. Παρ' όλα αυτά είναι πολλά τα paths που ανοίγουν. Ένα ενδιαφέρον για τα frontends είναι ότι άμα έχουμε ένα κοινό representation με το backend θα μπορούσε να μας δίνει Bloom Filters ή HLLs και να κάνουμε combinations μέσα στο browser και να έχουμε π.χ. dynamic Venn diagrams τα οποία να είναι ουσιαστικά από το χρήστη παραμετροποιήσιμα και να βλέπει αμέσως το effect χωρίς να κάνει συνεχώς query σε ένα server για να πάρει νούμερα. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον sketch το οποίο είναι σχετικά απλό πάλι και σε υλοποίηση και σε κατανόηση, είναι κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο, είναι αυτό το count min. Το count min μας λέει πόσες φορές είδε ένα element σε ένα set, δηλαδή αν έχουμε 17 usernames, ο δικό μου είναι 3 φορές, του Στράτου 2, του Δημήτρη 3, θα μας προσεγγίσει αυτό το νούμερο. Πάλι το κάνει με κάποια array από integers και παίρνει πάντα από όλα αυτά το minimum. Γι' αυτό λέει the account min. Και ένα πολύ ωραίο project είναι το Data Sketches. Νομίζω ξεκινάει από τη Yahoo. Είναι Java υλοποιήσεις, αλλά έχουν πάρα πολύ υλικό για κατανόηση σε αυτά τα πράγματα. Και μετά θα βρείτε υλοποιήσεις σε περισσότερες γλώσσες πλέον. Μια κουβέντα που έχουμε κάνει με αρκετούς είναι ότι δεν είχα ιδέα αυτό το πράγμα, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, γιατί δεν το έχω δει, πού μπορώ να το δω. Θα σου πω εδώ πώς το βρήκα και εντάξει, το path του καθενός είναι διαφορετικό. Στα storage engines που χρησιμοποιείτε, καμιά φορά μπείτε στον κόπο να δείτε πώς υλοποιούνται τα πράγματα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ το HLL το βρήκα από το Redis. Όταν έγινε intro, είδα ότι είναι ένα νέο data structure, διάβασα
το intro blog και ήμουν ένας νέος κόσμος, ας πούμε, ανοίγει. Το Druid που το δουλέψαμε τελευταία σε ένα project που είναι ένα time series storage ουσιαστικά over Hadoop στην πραγματικότητα, over HDFS, δίνει δυνατότητα στα buckets, στα time series, να έχεις unique counters per bucket, τα οποία μετά αν ζητήσεις, αν το bucket σου είναι 10 λεπτά ή μία ώρα και ζητήσεις να δεις το time series για εύρος ημέρας, παίρνει όλα αυτά τα unique, κάνει union και σου λέει το unique της ημέρας. Και μάλιστα και στο Redis και στο Druid έχουν κάνει πάρα πολλά fine tunings στο ίδιο το HLL για να κάνει scale στα μεγέθη που θέλουν. Elasticsearch και Lucene είναι γεμάτα σε πολύ φοβερές δομές δεδομένων, ειδικά δεντρικές δομές και reverse indexes. Φοβερό σχολείο. Και εντάξει, τα παραδοσιακά RDBMS έχουν indexes τα οποία επίσης έχουν αρκετό science πάντως. Ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι συνεχώς ο κόσμος και ο μαθηματικός κόσμος και ο κόσμος της πληροφορικής παιδεύεται με αυτά, δηλαδή τα πειράζουν συνέχεια. Υπάρχουν τα accounting, Bloom filters, τα οποία είναι μια παραλλαγή των Bloom filters με λίγο περισσότερο storage, αλλά υποστηρίζουν και το operation να κάνεις delete κάτι. Ενώ το Bloom filter, άπαξ και βάλεις ένα element, δεν μπορεί να το βγάλεις. Το οποίο είναι αρκετά σοβαρό limitation, αν θες να κάνεις κάτι πιο μεγάλο. Οπότε υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Αν ξεκινήσετε από κάπου, όλα αυτά ανοίγουν. Because web βασικά. Wikipedia, προτάσεις, πάει μόνο του. Και έχει και ένα ενδιαφέρον page η Wikipedia, αυτό το list of data structures, το οποίο είναι. Πρέπει να είναι πάνω από 5.000 pixel scroll, είναι άπειρα. Προφανώς δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που τα ξέρει όλα. Και μετά, εντάξει, άμα είναι αυτό, άμα ξεκινήσει κάτι, πάει μόνο του, δεν υπάρχει όριο. Αυτά. Τέλος. Αυτό ήταν.